Γεια σας από την φάρμα μου τη Ράχη. Εδώ είμαστε σήμερα, πρώτο Μαγιά. Περιμένουμε κόσμο, πρωί-απόγευμα, ανοιχτό. Για όσοι βλέπετε, πρώτη φορά βίντεο μου να κάνετε μία αναζήτηση στο ίντερνετ σχετικά με τη φάρμα η Ράχη στο ελληνικό Ιωαννίνο, ένα χωριό έξω από, το, έξω από την πόλη των Ιωαννίνων. Και να κάνετε τη δική σας αναζήτηση, να μάθετε πληροφορίες για αν θέλετε να έρθετε εδώ στο χώρο μου που δέχομαι κόσμο άφυλο κερδό και προσπαθώ να κάνω κάτι ωραίο και σαν εμπειρία δικιά σας αλλά και να βάλω και εγώ το δικό μου λιθαράκι για να γίνει ο κόσμος καλύτερος σήμερα. Για όσους με παρακολουθείτε συνέχεια θα κάνω ένα πολύ ωραίο βίντεο, χρήσιμο βίντεο. Θα με συγχωρέσετε λίγο γιατί είμαι πουκουμένο και μιλάω λίγο έτσι. Αλλά αυτά που έχω να πω νομίζω θα τα καταλάβετε παρόλο που έχω αλλάξει λίγο η φωνή μου και γενικά λίγο ε, Μπουκουμένο είναι αυτή η εποχή, τώρα είναι περίεργη. Υπάρχει και γύρι. Μπορεί να μην, είναι, να μην είμαι άρρωστο, αλλά μπορεί όλο από αυτό από τη γύρι εδώ γίνεται ο χαμό. Αν έρθετε εδώ στη φάρμα, θα ξετρελαθείτε. Ε, παντού, παντού, λουλούδια, αγριολούλουδα, τα δέντρα πάνω ε, έχουν γεμίσει άνθη, και παντού γύρι. Έχει κυτρινήσει ο τόπο. Μέχρι και το αυτοκίνητο που έχω κύτρινο τη βιβλιοθήκη φαίνεται το κίτρινο πάνω της γύρης. Τέλος πάντων, πάμε να κάνουμε σήμερα ένα βίντεο για την πτερόρια. Μπορεί κάποιοι να την έχετε ακούσει, όσοι έχετε πουλιά σίγουρα έχετε μπει στη διαδικασία να ψάξετε τι είναι αυτό το πράγμα που μπορεί να έχετε δει γραμμένο σε διάφορες ομάδες ή να έχετε ακούσει. Εδώ πέρα θα σας βάζω και πάρα πολλέ πληροφορίες ε, για να σας βοηθήσω. Ε, το τι θα πρέπει να κάνουμε όταν τα πτηνά μας έχουν πτερόρια. Πάμε αρχικά να πούμε τι είναι η πτερόρια. Η πτερόρια, παιδιά, είναι μια φυσική διαδικασία που περνάνε τουλάχιστον μια φορά τα πτηνά και έχει να κάνει σχέση με τα φτερά τους. Ε, όλα τα φτερά τους, τα πούπουλα, τα φτερά πτήσης, τα φτερά της ουράς, ό,τι έχει να κάνει σχέση με τα φτερά των πτηνών, ε, έχει να κάνει η πτερόρια. Η πτερόρια είναι η διαδικασία που αλλάζουν φτερά τα πουλιά. Γιατί όταν τα, που, όταν τα φτερά τα πούπουλα, τα φτερά της ουράς και όλα τα υπόλοιπα φτερά που έχει το σώμα τους ε, σταματάνε να αναπτύσσονται, σταματάει και η τροφοδοσί, τροφοδο, τροφοδοσία, τροφοδοσία τους από, από το σώμα του, από τον οργανισμό του πτηνού Γι' αυτό το λόγο τα πτηνά αδυνατίζουν ή φθύρονται. Σκεφτείτε τώρα εσείς που έχετε μαλλιά, ε, μπορεί τα μαλλιά σας να αποκτησούν ψαλίδα, μπορεί τα μαλλιά σας να καούνε, να φθαρούνε, να κοπούνε κάπου, να πιαστούνε σε κάποιους θάμνους και να χάσετε κάποιες τρίχες ή να κοπούνε. Έτσι παθαίνουν και τα πτηνά στη φύση. Μπορεί να φθαρούνε από τον ήλιο, μπορεί να φθαρούνε από το νερό, από τις καιρικέ συνθήκες ή κάπου ε, το πτηνό, επειδή ζει σε θάμνους, ε, στα βράχια μέσα, φθύρεται το φτέρωμά τους και γι' αυτό το λόγο κάποια στιγμή θα έπαθαινε τόσο ζημιά που θα δεν μπορούσε να καλύπτεται το σώμα του από τα φτερά ή ακόμα και να πετάξει. Γι' αυτό το λόγο τα πτηνά μια φορά το χρόνο, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, γιατί είναι κάποια είδη που περνάνε δύο φορές το χρόνο πτερόρια. Εγώ έχω κάποια είδη χήνας που αλλάζουν δύο φορές το χρόνο τα φτερά τους, άνοιξε φθηνόπορο συνήθως. Ε, αλλάζουν λοιπόν το φτέρωμά του για να διώξουν αυτά τα φτερά, τα φθαρμένα φτερά, τα καμένα φτερά, τα διαλυμένα φτερά και να βγάλουν καινούρια ώστε να, είναι, ε, να ανταπεξέλθονται στι συνήθειε και στι ανάγκε του ζώου τα καινούρια φτερά. Γι' αυτό το λόγο ε, τα πτηνά έχουν συγχρονίσει αυτή τη διαδικασία με τους ζεστούς μήνες του χρόνου ανάλογα στο κλίμα που ζουν ή στην περιοχή που ζουν. Λοιπόν, για να αλλάξει τώρα ένα, ε, ένα πτηνό τα φτερά του, θα πρέπει να έχει καταρχάς ζέστη το περιβάλλον. Γιατί αν τα άλλαζε το χειμώνα θα έχανε πολύ μεγάλη θερμοκρασία εφόσον θα ξεποπούλιαζόταν, θα του έφευγαν τα πούπουλα. Γι' αυτό το λόγο συνήθως τους καλοκαιρινού μήνες, οι οποίοι είναι ζεστοί μήνες και οι οποίοι έχουν και μεγάλη μέρα, τότε από την έχουν συγχρονίσει αυτή τη διαδικασία, η φύση το έχει κάνει αυτό, συγχρονίζει αυτή τη διαδικασία να γίνεται αυτούς τους μήνες, τους καλοκαιρινούς μήνες, τους ζεστούς μήνες που είναι και οι μεγάλες ημέρες. Σας τα λέω εις διπλούν, εις τριπλούν για να τα καταλάβετε ξανά και ξανά. Και όσοι θέλετε βλέπετε πάλι το βίντεο να το ξαναδείτε και να, να καταλάβετε όλο και περισσότερα γίνεται. Και φυσικά να αναζητήσετε πράγματα στο ίντερνετ, είναι Πλέον ε, κάποιος που δεν γνωρίζει είναι επειδή δεν μπήκε στη διαδικασία να γνωρίζει. Ε, το ίντερνετ μας προσφέρει τα πάντα από γνώση, αρκεί να ξέρουμε, να αναγνωρίζουμε τις πηγές που ε, διαβάζουμε για να είναι από κάποιον που γνωρίζει τα πράγματα, επειδή ο καθένας μπορεί να μπει στο ίντερνετ και να γράψει άρθρα και επιστημονικά ας πούμε ε, άρθρα πέρα βρέχει, πρέπει λίγο να, να ψάχνουμε πάντα την πηγή, τον άνθρωπο και να κοιτάμε τον συγγραφέα που μας έχουμε διαβάσει αυτό το κείμενο. Ποιος είναι, τι δουλειά κάνει. Αν είναι ένας βιολόγος, αν είναι ένας επιστήμονας είναι πιο αξιόπιστη πηγή και πιο ε, αληθές αυτά που διαβάζουμε. Τέλο πάντων, μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα, να πούμε ε, αυτό ότι τα φτερά και η πτερόρια συγχρονίζεται στην, ε, στους καλοκαιρινού και ζεστούς μήνες. Τώρα, για να αναπτυχθούν αυτά τα φτερά χρειάζονται κάποια θρεπτικά συστατικά ε, να χρησιμοποιήσει το πουλί για να αναπτύξει τα καινούργια του φτερά. Πώ θα καταλάβουμε, να σα πω αυτό για αρχή, πώ θα καταλάβουμε ότι το πτηνό μα περνάει πτερόρια. Κάπου εκεί το καλοκαιράκι Ιούλιο με Αύγουστο θα δούμε το πουλί να νιώθει ανόρεκτο, να είναι λίγο ε, αμήχανο, λίγο αγχωμένο, ξεποπουλιασμένο, σαν άρρωστο, να μην έχει όρεξη. Το κλουβί του θα είναι γεμάτο φτερά. Σκεφτείτε ότι κάποια πουλιά, ειδικά υδρόβια, έχουν πάνω από 10.000 φτερά στο κορμί του και θα τα αλλάξουν και τα 10.000 φτερά. Σκεφτείτε τι γίνεται μέσα στο χώρο που φιλοξενούν τα ζώα ή έξω στο οικόπεδο που μπορείτε να τα έχετε. Γεμίζει ο τόπο φτερά. Από εκεί καταλαβαίνουμε ότι τα πτηνά μα. Ε, περνάνε πτερόρια. Τα πρώτα φτερά που θα δούμε να πέφτουν είναι τα φτερά πτήση, δηλαδή εδώ στη φτερούγα που έχουν τα πουλιά, τα κρυανά φτερά που είναι τα μεγάλα που τους χαρίζουν ε, την, ε, ε, την πτήση, είναι αυτά που χρησιμοποιούν για να πετάξουν, είναι αυτά που θα φύγουν πρώτα. Μετά θα ξεκινήσουν τα φτερά από το σώμα τους, τα πούπουλα και όλα τα υπόλοιπα φτερά που καλύπτουν το σώμα τους και τέλος τα φτερά της ουράς. Συνήθως πάει στα περισσότερα είδη με αυτή τη σειρά αλλά δεν είναι κανόνας. Όταν λοιπόν θα δούμε αυτά τα συμπτώματα στο πτηνό και πάρα πολλά φτερά μέσα στο χώρο τους, θα καταλάβουμε ότι το πτηνό μας περνάει πτερόρια τι θα κάνουμε για να το βοηθήσουμε. Ειδικά τα πτηνά που ζουν σε αχμαλωσία και παίρνουμε εμεί από τα εκτροφία και τα, ε, από, ή από φίλους μας που μπορεί να έχουν φάρμες, δεν έχουν την, δεν έχουν, ας πούμε, την δυνατότητα να τραφούν από μόνα τους ε, από τη φύση ε, να βρουν τις κατάλληλε τροφές, να πάρουν τα θρεπτικά συστατικά που πρέπει και τις βιταμίνες για να αναπτύξουν το νέο τους, το τους ε, φτέρωμα. Ε, οπότε τώρα τι γίνεται, αφού το πτηρό μας ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία εμείς επειδή το έχουμε περιορισμένο με κάποιον τρόπο είτε σε ένα μεγάλο οικόπεδο είτε σε κλειστούς χώρους για να τα προφυλάσσουμε από θεριφτές όπως κάνω εγώ εδώ γιατί έχω πάρα πάρα πολλά άγρια ζώα που μπορούν να τα φάνε κουνάβια λεπτούς λοιπόν, κτλ. Ειδικά τη νύχτα είναι πάντα περιορισμένα. Ε, θα πρέπει να τους εξασφαλίσουμε κατάλληλες τροφές για να μπορέσουν να αναπτύξουν το νέο του φτέρμα και να βγει και αυτό υγιής. Γιατί πέρα το ότι εμείς θα τους παρέχουμε τις τροφές για να αναπτύξουν καλά το νέο του φτέρμα, το, να αναπτύξουν το νέο του θα πρέπει να γίνει αυτό και με σωστό τρόπο. Γιατί υπάρχει κάποιες φορές ανομαλία στα φτερά αν δεν τρώνε την καλή του τροφή. Οπότε εμεί τώρα τι θέλουμε, ξέρουμε ότι θέλουμε τα πτηνά μας για αυτό το λόγο, θέλουν οι παιδιά ασβέστιο. Είναι το ένα από τα θρεπτικά στατικά <κοκλή> τα θρεπτικά στατικά που χρειάζεται το πτηνό μας για να αναπτύξει το νέο τους φτέρωμα ένα βασικό, ίσως το βασικότερο ε... θρεπτικό στατικό που χρειάζεται είναι τα θιούχα αμινοξέα που χρειάζεται για την ανάπτυξη των φτερών κάποια άλλα που άλλα χρειαζόμαστε είναι οι βιταμίνες που μπορεί να πάνε από φρούτα και λαχανικά και πυρητικό οξύ παιδιά. Είναι αυτό που θα μας χαρίσει λαμπερό φτέρωμα στα πτυλά, υγιή φτέρωμα και επίσης το χρειάζονται και αυτό για να, την, για να τα αναπτύξουν. Λοιπόν, εσείς μπορεί να φτιάχνετε ένα μείγμα τροφών ε, στα πτυνά σα που μπορεί να περιέχει φύραμα, ε, καλαμπόκι, σιτάρι, κρυθάρι, σίκαλι κτλ. Ε, τώρα, αυτούς τους μήνες θα πρέπει να δώσουμε βάση σε μερικά σιτηρά περισσότερο. Ένα από αυτά, παιδιά, είναι το σιτάρι. Το σιτάρι περιέχει πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες θηκού οξέως και επιρρητικό οξύ και θα μας βοηθήσει να παρέχουμε στα πτηνά μας το καλύτερο, την καλύτερη τροφή για να δώσουμε τα καλύτερα θρεπτικά στατικά στον οργανισμό τους να παράγουν καλά φτερά και λαμπερά φτερά. Οπότε, αυτό το, αυτούς τους μήνες που περάνε πτερόρια συνήθω είναι ένας μήνας που περάνε πτερόρια που διώχνουν τα φτερά τους και μέχρι να βγάλουν τα καινούρια. Αυτόν τον μήνα θα αυξήσουμε την ποσότητα σιταριού στην τροφή και στο μείγμα που δίνετε εσείς στα δικά σας πτηνά για να παρέχουμε τα, το θυϊκό, τα οξέα και το, το οξύ και τα ε, θεϊούχα, έπαθα συνεχίζουμε. <χει> <χει> Υ, ε, ήθελα να πω θιούχο αμυνοξέα, τα θιούχα αμυνοξέα και το πυρητικό που είπαμε και πριν, είναι αυτά που θα τα με το σιτάρι. Εδώ πέρα τώρα σας βάζω κάποιες τροφές που έχουν επίσης αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία που θα σας βοηθήσουν ε, να... Ε, θα, θα βοηθήσουν μάλλον τα πτηνά σας να πάρουν τα πάντα για να καλύψουμε τις ανάγκες τους ώστε να αναπτύξουν το νέο τους φτέρωμα και να είναι και υγιές λαμπερό φτέρωμα. Ωραίο. Να τα βλέπουμε και να χαιρόμαστε. Αγγούριας πούμε εδώ που σας έβαλα. Το καλοκαίρι έχουμε όλοι αγγουριές και ε, ντομάτες. Όσοι μένουμε σε χωριό και έχουμε φάρμας και ζώα έχουμε πάντα ε, κυπευτικά στον κήπο μας. Ε, κάποια αγγούρια ίσως μεγαλώνουν ή κάνουν μεγάλα σπόρια μέσα και δεν θέλετε να τα φάτε ή, αφήνετε, ή υπάρχει μεγάλη καρποφορία της αγκουριάς οπότε κάποια δεν προλαβαίνετε να τα καταναλώσετε και παλιώνουν μέσα στο ψυγείο. Κόψτε τα κομματάκια φετούλα και δώστε τα σε αυτά. Το κεχρί, αυτά εδώ που σας γράφω τώρα, όλα αυτά είναι υπόλοιπα σιτηρά που μπορείτε να προσθέσετε μέσα στο, στην τροφή, στο μείγμα. Ε, τροφών που τα είστε τα δικά για να τα βοηθήσετε. Τώρα άλλο ένα παιδιά που χρειάζεται τα πτηρά μας όπως είπαμε πριν είναι το ασβέστιο. Το ασβέστιο μπορείτε να τους το βάλετε μέσα σε μορφή σκόνη στην τροφή ή από συμπληρώματα που μπορείτε να βρείτε από διάφορα μαγαζιά που πουλάνε ζωοτροφές ή κτηνιατρικά φάρμακα. Εγώ προτιμώ, είναι δικό σας θέμα αυτό και δική σας απόφαση εγώ τουλάχιστον προτιμώ να το παρέχω με Φυσικό τρόπο, α πούμε, θα πάρω τα τσόφια από τα αυγά και Θα τα κάνω θρύψαλα, θα τα χτυπήσω σε ένα γουδί ή με πέτρι, θα τα κάνω θρύψαλα και θα του το προσθέσω την τροφή. Ε, αυτό μπορείτε να το κάνετε και με τα κόκαλα τη σουπιά. Εγώ έχω ένα κουβά κόκαλα σουπιά, όποτε πηγαίνω θάλασσα για μπαλάκι, πάντα θα χρησιμοποιήσω, πάντα μάλλον θα μαζέψω τα κόκαλα σουπιά και θα τα χρησιμοποιήσω μετά στα ζώα μου. Είτε θα τα κάνω θρύψαλα, ή θα τους τα βάλω ακόμα και ολόκληρα. Α πούμε στα καναρίνια, στα παπαγαλάκια βάζω ένα κόκαλο σουπιά που μπορεί να είναι τόσο, τόσο εδώ πέρα πιο μικρά, θα του το χώσω μέσα στο κλουβί ή θα του το αφήσω κάτω και αυτά θα πηγαίνουν μαζεύουν. Στα μεγαλύτερα πτηρά θα τα κάνω εδρύψαλα ή θα το κόψω μικρά κομμάτια και θα του το βάλω στην τροφή. Μπορείτε επίση με άμμο ε, τώρα φασιανού, παγόνια, κότε στο, κο, στο κοτέτσι σα. Ε, σορτίκια, σκαλιστικά πτυνά ή στα περιστερόμορφα μπορείτε να τους παρέχετε μέσα άμμο, που πάνε αυτά και παίρνουν μικρά-μικρά κομματάκια ε, από τους κόκκους της άμμο και παίρνουν το ασβέστιο που χρειάζονται. Ε, μπορείτε με άλλες τροφές επίσης να το εξασφαλίσετε, που είναι πλούσιες ε, σε ασ, ασβέστιο που μπορεί να έχουν μικρές ποσότητες μέρα, αλλά θα τα βοηθήσει. Τώρα, ένα άλλο που είπαμε, ε, για να βοηθήσουμε τα πτηρά μας να παρέχουμε τα θρεπτικά αισθητικά που χρειάζονται πέρα από το πυρητικό οξύ, το θιούχο ασβέστιο, ε, συγγνώμη, τα θηρικά αμπυροξέα, το πυρητικό οξύ και, τα, και το ασβέστιο που είπαμε, θα πρέπει να παρέχουμε στα πτηρά μας και βιταμίνες. Αυτό θα πρέπει να το καλύψουμε με φρούτα και λαχανικά. Εδώ σας βάζω κάποια φρούτα ε, και λαχανικά για να δείτε τι μπορείτε να δώσετε στα ζώα σας σε όλα τα πτηνά να πάρουν τις βιταμίνες που χρειάζονται για να αναπτύξουν τα καινούργια τους φτερά και να είναι αυτά εννοείται υγιείς. Τώρα, θα προσέξετε πάρα πολύ κάποια φρούτα, θα τα βάλω εδώ πέρα, που μπορεί να είναι τοξικά. Δεν δίνουμε τέτοια φρούτα στα πτηνά μα γιατί είναι τοξικά ή υπάρχουν πεπτικά προβλήματα στα πτηνά, ειδικά στο έντερο που είναι πιο ευαίσθητο όργανο και μπορούμε ακόμα και να τα σκοτώσουμε αθελά μας. Γι' αυτό το λόγο αυτά τα φρούτα δεν τα σκοτώνουμε. Ε, δεν τα βάζουμε. Έπαθα τώρα από τράκ, παιδιά, γιατί σας τα είπα κομπανιά όλα αυτά που ήξερα και που έχω διαβάσει για να σας βοηθήσω. Τώρα, τι πρέπει να παρέχουμε. Όλα αυτά που σας είπα τώρα είναι στο θέμα διατροφής. Παιδιά, αυτό αυτή τη διαδικασία, η διαδικασία της πτερόριας όπως είπαμε, που τα πτηρά μας αλλάζουν φτερά για τους λόγους που είπαμε πριν, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε στα πτηνά ένα ήσυχο περιβάλλον. Όλο αυτό το πράγμα που γίνεται στον οργανισμό τους είναι τρομερά αγχωτικό και στρεσογόνο. Γι' αυτό το λόγο αυτά, αυτή τη διαδικασία όταν την περνάνε τους καλοκαιρούς μήνες εμείς θα πρέπει να τους εξασφαλίσουμε ησυχία ηρεμία, να μην μπαίνουμε μέσα, να μην τα πιάνουμε χωρίς λόγο. Ας πούμε κάποιοι από εσά μπορείτε να μπαίνετε στου χώρους τους και να τα πιάρετε, να τους δίνετε χάπη για σκουλήκια για όπω σα έχω πει σε άλλα βιντεάκια, είναι που πιάνουν στο έντερο. Μην το κάνετε. Πάρτε τη σκόρη και εκείνη την περίοδο βάλτε του στο νερό. Δεν δηλαδή, μην χρειάζεται να τα πιάσετε. Όταν το πιάνετε το ζώο, αν δεν το έχετε μάθει από μικρό και να σα ξέρω ότι δεν θα πάθει τίποτα αν το πιάσετε, αν πιάσετε εδώ την καρδιά του, χτυπάει πολύ γρήγορα γιατί αγχώνεται. Επειδή νομίζω ότι είστε, είναι η φύση του αυτό, ο φόβος που όλους μας καταλαμβάνει κάποιες φορές. Γι' αυτό το λόγο αποφύγετε κάθε αυτή ε, στρεσογόρη διαδικασία μέσα στο χώρο τους για να μην τα αγώνετε άσκοπα. Δεν χρειάζονται ε, άγχος σε αυτή την περίοδο, γιατί έχουν ήδη ε, από φυσικό τρόπο από μόνα του επειδή γίνεται όλη αυτή η διαδικασία της πτερόρειας. Εγώ εδώ πέρα τώρα, αυτή την περίοδο που δέχομαι κόσμο, υπάρχει, ενημερώνω όλο τον κόσμο, πω είναι υποχρεωμένοι να κάνουν ησυχία. Γιατί τα πουλιά κλωσάν τα αυγά του, άλλα πουλιά υπάρχουν μικρούλια τα κουρέλια έχουν φωλιέ με μωράκια μέσα που κοιμούνται. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε τα παιδάκια και να ουρλιάζουν ή να φωλάζουν και να γελάμε δυνατά ή να τρέχουμε μέσα στο μονοπάτι. Οπότε ενημερώνω τον κόσμο ότι αυτή τη διαδικασία από τέλη Μαρτίου μέχρι, αρχές, μέχρι τέλη Ιουνίου η φάρμα περνά απο τελη μαρτιου μεχρι μεχρι τελη αλαπαραγωγή. Και θα πρέπει να έχουμε κάποιου κανόνε εδώ για να μην στρεσάρονται τη ζώα και να μην φοβούνται γιατί έρχεται η νέα γενιά. Γι' αυτόν τον λόγο, τέλη Ιουλίου και μέχρι αρχέ Σεπτεμβρίου, την Πτερόρια επίση ενημερώνω τον κόσμο πως αυτού εδώ του 1,5 με 2 μήνε περίπου δεν θα πρέπει να φωνάζουμε γιατί τα πουλιά μα είναι μαδημένα όπω βλέπετε κι εσεί όπω του λέω. Και γι' αυτόν τον λόγο να μην του προσφέρουμε ένα Στρεσογόνο περιβάλλον και αχωτικό με φωλέ και φασαρία, τα είναι ήσυχα για να μπορούν να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία όσο πιο ανώδυνη γίνεται. Αυτό, παιδιά, δεν μπορείτε να το αποφύγετε. Και καλό είναι να το περνάνε τα πουλιά γιατί σας είπα ότι διώχνουν τα φτερά του τα άχρηστα και βγάζουν τα καλά. Και το προετοιμάζονται και για το χειμώνα. Το χειμώνα χρειάζονται καλά φτερά και με καλή μονοτική, α πούμε εφαρμογή στο σώμα τους για να ζεσταίνονται. Εάν δεν την αλλάξουν το καλοκαίρι και είναι φθαρμένα τα φτερά τους, θα τα σουρίσει το κρύο όπως λένε και εδώ στην Ήπειρο. Αυτό το βιντεάκι ελπίζω να σας βοηθήσει. Σας το έκανα υπεραναλυτικό όπως είδατε. Ε, σας έβαλα πάρα πολλά εδώ ε, πληροφορίες για να γίνεται όσο πιο κατανοητό όλο αυτό που λέω και ελπίζω να σας έχω βοηθήσει όσους έχετε φτερά όλα τα πουλιά τα περνάνε. Είτε έχετε καναρίνια, παπαγάλους στα διαμερίσματά σας ή στα μπαλκόνια σας, είτε έχετε μία φάρμα με χίλιες πάπιες, κότες, φραγκόκουτε και γαλοπούλες, ή έχετε μία φάρμα σαν τη δικιά μου που ασχολείται με πιο περίεργα πτηνά, ίσως και όλα τα υπόλοιπα πτηνά που είπα. Όλα τα πουλιά μας θα περάσουν πτερόρια, ίσως και δύο φορές το χρόνο, μερικά περνάνε ε, τέλη άνοιξη και αρχές φθινοπόρου ή περνάνε συνήθω το καλοκαίρι, στην καρδιά του καλοκαιριού ή στο τέλο του καλοκαιριού. Τι έχω βγάλει έξω αυτέ τώρα και κυριγάρε το σκυλί. Τέλο <Κι> πάντων, ελπίζω να μην το φάρε. Ε, αυτά είχα να σα πω. Ελπίζω το βίντεο να σα βοήθησε. Ό,τι θέλετε, με ρωτάτε στα σχόλια. Ό,τι θέλετε ε, από πληροφορίε, και πληροφορία για ζώα, διατροφικέ συμ... Τελειώνει η μνήμη τώρα και μου κόβει το βίντεο συνέχεια. Ε, ό,τι θέλετε, είπαμε, αποπαθήσει, αρρώστε, εδώ παράστε και ό,τι αν, αντιμετωπίσετε με, με ρωτάτε στο, στο στα σχόλια. Και βλέπετε εδώ πέρα ένα νέο χώρο που δεν έχει ακόμα ζώα. Περιμένουμε να σα παρουσιάσω του νέου χώρου που έχω φτιάξει στα ζώα μου για τα ζώα μου και κάποια νέα ζώα που έχω ήδη φέρει, αλλά θα φέρω και κάποια άλλα. Ε, αυτό θα γίνει μετά από τις 15 Μαΐου, περιμένετε να το δείτε, νομίζω θα είναι πολύ ωραίο βίντεο, θα σας κάνω βασικά ένα πολύ ωραίο tour σε όλη τη Φάρμα και οργιάζει η Φάρμα αυτή την εποχή και είναι Μάιο και γίνεται χαμός. Ε, αυτά από η μέρα και τη Φάρμα Ράχη, ψάξτε με στο ίντερνετ όσοι ε, είδατε πρώτη φορά το βίντεο αν, 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 αν κάτσετε και το είδατε όλο να δείτε τι παίζει με εδώ με το τον χώρο και να έρθετε όποτε θέλετε να σας δείξω εδώ πάρα πολλά πράγματα το έχω κάνει μπόμπα τη φάρμα και συνέχεια υπάρχει εξέλιξη να περνάτε καλά παιδιά μέχρι το επόμενο βίντεο ελπίζω να σας βοήθησα εεε... να, και να σας ερέθησα να ψάξετε και μόλις σας πληροφορίες για να ε, Παρέχετε όσο καλύτερη δυνατή καλή ζωή γίνεται στα δικά σας κατοικίδια. Να περνάτε υπέροχα μέχρι το επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά!